Λοιπόν, αρχίζει το vlog. Το άρχισε. Λοιπόν, πάμε στο FC να κάνουμε μια επίσκεψη. Να μας πει. Έχει ξαναπάει στο FC. Πρώτη φορά, πρώτη φορά. Είμαι τέρμα πιεσμένο στα πόδια του μεταξύ. Τι θα κάνουμε. Pull day, God. Μόνο pull κάνω μαζί. Μόνο pull. Φοβάται να κάνει πόδι. I pull with him because he doesn't pull bitches. Φοβάται να κάνει πόδι. Γιατί σε έχω πιει μαλάκα όλες πριν από 4 ώρες. Δεν νιώθω τίποτα πλέον. Πριν από 3 ώρες βασικά. Μαλάκα. Έχουμε αργήσει. Και φταίς εσύ. Όπου θα αργήσει δουλειά πάλι. Έλα και δουλεύω. Περνάω με κόκκινο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε κόκκινη γραμμή, να αλλάξουμε για μπλε γραμμή, να περπατήσουμε άλλα 10 λεπτά, να πάμε στο EFC, να κάνουμε προπόνηση μία ώρα, να φύγουμε από εκεί και μετά δεν ξέρω. Πάμε για καφέ, πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Όχι, όχι. Τελικά για κάποιο λόγο δεν προλαβαίνουμε και καταλήξαμε σε αυτό το gym. Fitness Factory είναι, εδώ στη Βικτόρια. Πάμε να δούμε. Οπ, τι έχουμε εδώ. Αυτή είναι με αλυσίδα, ρε, δεν κάνουμε αλυσίδα. Πάμε να κάνουμε αυτό το μηχάνημα καλύτερα. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων, είμαστε στο, πώς λέγεται? Bread Factory. Sport Factory, Fitness Factory, είμαστε στη Κυψέλη, στη Βικτόρια. Ωραία γυμναστριακή. Έχει εδώ πρέσα, ένα ωραίο hack squat, κρίμα που δεν έχω πόδια, ένα chest press που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γενικώς είναι καλή φάση. Έχει τα βασικά. Έχει και μηχάνημα για lateral. Φωτισμός. Καλός ο φωτισμός. Δεν ξέρω πόσες περιστάσεις μας φέρανε εδώ. Αλλά ξεκινάμε εδώ pool. Με ένα πανάτα μηχάνημα. Ναι, νομίζω είναι λίγο περίεργα. Καλό εγώ, νιώσω, νιώσω. AKA ο εχθρός. Δες, τα χάμερ δεν μου αρέσουν καθόλου για την πλάτη. Γιατί δεν τα νιώθω καθόλου όταν έχω τεντωμένο το χέρι. Θες, εδώ ξεκινάει η πλάτη, ωραία. Θες το φορτίο να είναι ίσια όπως όλοι. Ναι, δεν είναι μια χαρά. Απλά ξέρεις, θέλω. Και θέλω να το ελέγχεις. Δεν λέγω, πρέπει να το κάνεις. Τι κάνεις τώρα. Είναι νιούτρα. Γιατί τώρα δεν είναι νιούτρα. Ναι, αλλά τώρα έχεις λιγότερη κίνηση έτσι. Όχι, κοίτα. Τι εννοείς, έχεις μειώσει την κίνηση αφού μου πιάνεις πιο χαμηλά. Αν πες το λέω πιο κάτω. Ναι, πες πιο κάτω. Αν έκανε και drift. Είναι ότι μπορεί να μην πιάνεις έτσι και καλά μην παίρνει το δικέφαλο, αυτό δεν ισχύει. Όταν πιάνεις εδώ έτσι, ωραία, πιάνει περισσότερο, πλέον ήταν πιο στερό. Κάνεις αυτό και ο πόνος έρχεται προς τα έξω, άρα πιάνεις πολύ πάνω πλάτη. Αν πιάνεις εδώ προς τα μέσα, η δεύτερη δηλαδή, πιάνεις περισσότερο τα φτερά. Ένα μικρό hack. Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα νομίζω πολύ εύκολο. Έλα, JP, πάμε. Μπρο, αυτό δεν είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό είναι η ζωή σου, κρέμεται από μία κλειστή. Αυτό δεν είναι κλειστή ακριβώς, αλλά οκ. Είναι πολύ κλειστή. Δηλαδή είναι. Μπρο, δεν φοβάσαι. Όχι. Στη χειρότερη, να κόψω το θερό μου και να γίνω σαν και σένα. Μικροσκοπικός. Να γίνεις τεράστιος δηλαδή. Είναι πλάκα, βάλε ένα κιλό. Τι? Βάλε ένα κιλό. Βάλε κιλό. Στο τέλος της κίνησης πάω λίγο τον αγώνα προς το σώμα. Δηλαδή δεν τραβάω απλά προς τα κάτω, τραβάω προς τα μέσα. Για να ακολουθήσει τις μικρές σύνες του πλατήρα χέρου που καταφύονται στις πολιτικές στήλες. Αυτό το τύψε βοήθησε. Άρα, Αργύρι! Αυτό το τύψε βοήθησε να κόψει το lat. Πολλά να κάνουμε το πόνις. Πάμε τώρα για τι γίνει. Για το content. Απολύθηκα από τη δουλειά για το content. Πολύ εύκολα είναι, θα βάλεις κι άλλα. Πολύ εύκολα. Λένε απλά το feeling δεν ήταν. I got this feeling that I'm a man when you're gone. Έχει βάλει μαλάκα 20, 40, 65, 85 σε κάθε πλευρά, σε κάθε χέρι. Σηκώνει σε κάθε χέρι 20 reps στα γόρι σας. Mog, Mr. Panapa, τσιμπούκα στον κύριο Τουλιάτο, Mogged. Έλα! 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 Άλλες 4! Οχ, τράγκωσε πετσέτα. Εντάξει, αυτό ήταν. Τώρα την μεταξύ τη λέω θα ακουστεί γιατί θα βάλει μουσική από πάνω το σετ, αλλά εντάξει.
Είναι light στην αρχή. Light στην αρχή και βαραίνει μετά. Το αντίθετο που θέλεις από τα μηχανήματα. Κανονικά θέση είναι... Είναι βαρύ στην επιμηκυμένη θέση, δηλαδή πάνω του light και λίγο στρεβλαχημένη. Σαμποτάζω τους φαρμακοτούς. Βάζω μηχανήματα για να μην μεγαλώνουν. Ναι, και τα χάμερ έτσι είναι. Λέω πάντα παραπάνω φάρμακα. Λέω, τι μεγαλώνω. Και τα χάμερ έτσι είναι. Όχι, τα χάμερ γαμάνε. Στο φυσικό τα μηχανήματα είναι πολύ smooth. Μπορεί να μην είναι πιο βαριά στην επιμηκυμένη, αλλά τουλάχιστον είναι σε όλο το εύρος ή διατάσει. Εδώ αρχίζει λίγο και γίνεται τεράστιο. Λέω, μην λες πολλά γιατί είναι κοντά ο τέτοιος και μας διώξει. Λοιπόν, και τώρα quiz για όλους τους subscribers. Τι μετράει παραπάνω, time under tension, η μηχανική τάση, τίποτα τα παραπάνω, ό,τι πιο αργύρις. Ο νικητής και νικητής μπλουζάκι του πιλιώτης. Οι αυτές επαναλήψεις είναι οι πιο σημαντικές. Ναι, συμφωνεί. Μπράβο. Άλλαξε τεχνική πάλι. Ναι, αφού είναι και εδώ το μηχάνημα. Πάλι. Εγώ το νιώθω εντάξει. Νιώθω και λίγο πάμε στα χέρια εδώ. Στο χείλο τη καταστροφή. Στο χείλο τη καταστροφή. Δεν τα ελεύθερα. Ωραίο είναι. Το έχει λάθει τον down κανονικό. Α, έχει εδώ ρόλο που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό πάλι είναι πιο εύκολο. Στο αυτό είναι αυτό που θες. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε άλλη μια άσκηση φτερά. Το θέμα είναι εδώ. Να τραβάς προς τα κάτω. Ναι, είναι αυτό, είναι λίγο περίεργο. Τραβά πιο χαμηλά το χέρι σου. Είναι σταθερότητα που θες να έχεις. Να βάλεις κατροφές σου. Κατροφές σου. Πες να τραβάς θέλμα πίσω. Ναι. Γιατί μετά μπαίνει πίσω λίγο. Εσύ θες να κάνεις ό,τι δεν θέλει ο Αργύρης. Ναι, pretty much. Αργύρη το κάνει λάθος. Θες να τραβήξεις όσο χαμηλά γίνεται το λάθος σου. Αλλά αυτό εξαρτάται και από τα λάτσου. Δηλαδή, εγώ που έχω πιο ψηλά εξέλιξη, θα τραβήξω πιο πάνω. Κάποιο πιο χαμηλά, ίσω μπορεί να τραβήξει πιο κάτω. Κατάλαβε. Γιατί είσαι όμω τραβήξει πιο πολλά. Τι. Αλλά ό,τι και να πω, αρνείς ήδη πιο. Γιατί κάνεις στροφή της πολιτικής στήλης. Να κλέψω. Για να κλέψω, το πόσο. Λοιπόν, τελευταία άσκηση. Πάμε rear delt, double row, έτσι τη λέω. Είναι για πάνω πλάτη και πίσω όμως. Σε επικοινή, τραβάμε πίσω, αντένας ανοιχτά, κλασικά. Τώρα το θέμα είναι ποια είναι τα πιο βαριά. Αυτά εδώ βλέπω. Αυτό είναι το πιο βαριά. Δεν ξέρω πώς λένε, αλλά αυτά θα πάρω. Έχει ένα. Λάδες που έκανα εγώ και πολύ κούραγα. Ναι, θα βάσαι έτσι εδώ. Δεν είναι πολύ κέφα. Πες εδώ. Ανοιχτά οι αγώνες. Μπράβο, τι.
Το θέμα σε αυτή η άσκηση είναι ο αγώνας να ταξιδεύει όσο πιο πίσω γίνεται. Γιατί κάνεις για πάνω πλάτη? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνει μια στρε 3 ώρες. Έρχεσαι εδώ, κάνει τι ασκήσει μια ώρα, το έναν γιέτ και φεύγεις. Όλοι νομίζω ότι κάνουν 5 ώρες και μια στρε. Μπορεί να μαστερώνει 500 μυτσίτες. Λοιπόν, για Κυψέλη είναι πολύ καλό gym, μπορώ να πω, και είναι και αθλητικό σύλλογο. Και υπάρχουν και άλλα γυμναστήρια στο κέντρο που χρεώνουν τα διπλάσια λεφτά και δεν έχουν ούτε το μισό εξοπλισμό. Έχει hack squat, έχει πολλά μηχανήματα για πόδια, δηλαδή μπορεί να κάνει προπόνηση. Λίγο δεν έχει τροχαλίες, δηλαδή λείπουν 2-3 τροχαλίες, είναι λίγο. Αλλά πιστεύω βγαίνει μια πολύ καλή προπόνηση και για τα λεφτά που δίνει είναι πολύ καλά. Το κλίμα είναι φιλικό. Άρα εγώ δεν το βαθμολογήσω καλά, δηλαδή. Θα του δώσω σίγουρα ένα 3,5, βασικά 4 στα 5. Σίλια, για πες. Και εγώ πολύ ικανοποιημένος, συνοικιακό gym, κορυφή, ωραίο περιβάλλον, ωραία μουσικούλα. Δεν το περίμενα πάντα. Και εγώ. Πανάτα, εντάξει, Πανάτα, είναι χαμέρα, αλλά είχε plate load πανάτα. Κάναμε τη δουλειά μας, μια χαρά. Ναι. Unexpectedly good θα πω. Δεν το πήγαμε στα άκρα να μας διώξουν όπως το Java που δεν μας διώξανε, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα πάρει το τέλειο. Ναι. Αλλά το 4 το παίρνει. Ναι, πιστεύω. Δηλαδή είχε λίγα μηχανήματα, αλλά ήταν αυτά που ήθελες, κατάλαβες. Γιατί πολλά gym έχουν πάρα πολλά μηχανήματα, αλλά τα μισά είναι άχρηστα. Εδώ είχε λίγα και καλά, μπορώ να πω. Θύμισε, μπορώ να πω, μπουρνάζο gym Πειραιά. Ήταν old school. Είχε έτσι και τέτοιες τροχαλίες old school. Τα vibes ήταν καλά και σίγουρα θεωρώ, μετά δεν το πω αυτό, αλλά. Αυτοί που θέλουν να το πούμε στενούς. Οκ, αυτά ήταν από εμάς, 4 στα 5. Σίγουρα.